η αδερφή μας, η αδερφή μου Ιωσήφια, που είναι σήμερα μπροστά μας και εορτάζει και αυτή μαζί μας, πορεύεται σήμερα μακαρίων οδών. Πορεύεται στον Κύριο που αγάπησε, αφού έζησε μια ζωή μαρτυρική. Μιμούμε για τους Αγίους Μάρτυρες με πολλή υπομονή και άφησε σε εμάς παράδειγμα αληθινό γυναικός, η οποία είχε αληθινή αρετή, είχε αγάπη στον Κύριο, είχε υπομονή και είμαστε με πολλές αγαθές ελπίδες ότι κέρδισε τον Παράδεισο και τη Βασιλεία του Θεού. Ευχόμαστε να δίνει ο Κύριος και χαρά και παρηγορία και στους συγγενείς αυτής και όλοι μας να έχουμε όπως και αυτοί αγαθό τέλος, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Βλέπουμε πόσο ωραία κοιμάται, γιατί όντως για τον αληθινό χριστιανό ο θάνατος δεν είναι κάτι το τρομερό, κάτι το φοβερό, κάτι το φρικώδες, κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό. Αντίθετα είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, γιατί αυτό είναι η γέφυρα που θα μας περάσει εκεί που αγαπάμε, σε αυτόν που αγαπάμε, στον Κύριο της δόξης. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού κοιμάται ειρηνικά και προσδοκά την Ανάσταση των νεκρών, όπου τότε όλοι μας θα αναστηθούμε, θα αναστηθούν τα σώματά μας δηλαδή, γιατί οι ψυχές μας δεν πεθαίνουν, η ψυχή ζει, το σώμα διαλύεται, αλλά και πάλι θα ανασυνδεθεί και θα συνδεθεί πάλι και θα ενωθεί το δικό μας σώμα με τη δική μας ψυχή. Η κάθε ψυχή θα βρει το σώμα της κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και την κοινή Ανάσταση των νεκρών. Οπότε τίποτε δεν χάνεται. Γι' αυτό είναι λάθος να λέμε έχασα τον τάδε, έχασα την τάδε. Δεν χάνεται τίποτε. Εκείνο που πρέπει να φροντίζουμε όμως είναι να ζούμε εν μετανοία. Γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι έχουμε αμαρτίες, αλλά όλοι μπορούμε να τις εξαλείψουμε με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τη χάρη του Θεού που παίρνουμε από αυτά τα Άγια Μυστήρια. Και προπάντων με την Θεία Μετάληψη που παίρνουμε αφού εξομολογηθούμε και έχουμε την άδεια του πνευματικού μας. Αυτό έκανε και η μακαρή αδελφή μας η Ιωσήφια, η οποία αναδείχθηκε και σοφή πράγματι, διότι στα τέλη της ζωής της έλαβε και το μοναχικό σχήμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι ανά τους αιώνες, από απλοί άνθρωποι ταπεινοί μέχρι και βασιλείς και βασίλισσες, κοιμήθηκαν ως μοναχοί και μοναχές. Και αυτό είναι πράγματι ένα μακάριο και αγαθό τέλος. Και μακάρι και άλλοι άνθρωποι να αξιωθούν να έχουν τέτοιο τέλος, όσο φυσικά θα το θελήσουν. Ευχόμαστε λοιπόν να έχει η αδερφή μας η Ιωσήφια αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού, στην ουράνια μακαριότητα, και ήθε και όλοι εμείς να έχουμε το ίδιο αγαθό τέλος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς εφυλάξει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.